Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Στην εκπομπή Έχω Θέμα κάθε Κυριακή από τις 5 μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Σε μία εκπομπή όπου ο πολίτης έχει βήμα, γίνεται ανοιχτός διάλογος με τους πολίτες, μεταξύ βουλευτών αλλά και πολιτών. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας με τους τρόπους που σας έχουμε δείξει. Θα σας τους αναφέρω τώρα. ask.fm/έχω θέμα. Εκεί στέλνετε ανώνυμα την ερώτησή σας προς τον πολιτικό ο οποίος είναι καλεσμένος κάθε Κυριακή εδώ στο στούντιο. Παράλληλα μέσω του Facebook, κάνετε σύνδεση στο Facebook και στην πλατφόρμα, στην τηλεόραση της Ζούγκλας, όπως βλέπετε δεξιά, μπορείτε να στέλνετε και εκεί την ερώτησή σας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, μέσω του email φυσικά της εκπομπής, έχω θέμα 2011@gmail.com. Καλησπέρα λοιπόν σήμερα εδώ μαζί μου στην εκπομπή Έχω Θέμα τον βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον Βασίλη Καπερνάρο. Καλησπέρα σας, κύριε Καπερνάρο. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε και εμείς που είστε εδώ και νομίζω ότι είστε και έτοιμος να απαντήσετε και στις ερωτήσεις των τηλεθεατών που όπως κάνουν κάθε Κυριακή στέλνουν ερωτήσεις γιατί θέλουν να γνωρίζουν και τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο κοινοβούλιο φυσικά και αποφασίζουν και για το μέλλον αυτού του τόπου. Σωστό. Εγώ θα αρχίσω με το βιογραφικό σας, γιατί αυτή την εβδομάδα διαβάζω και για εσάς, φυσικά και για τις ερωτήσεις που έχετε κάνει στη Βουλή και για τον κοινοβουλευτικό φυσικά έλεγχο. Λέτε στο βιογραφικό σας ότι μπήκατε στην πολιτική διότι είστε θυμωμένος, αλλά όχι απογοητευμένος. Σας ρωτάω λοιπόν, μετά από τόσο καιρό που είστε ήδη μέσα στη Βουλή, αν παραμένετε θυμωμένος, αλλά όχι απογοητευμένος, ή μήπως απογοητευτήκατε ήδη. Όχι, είπα ότι είμαι θυμωμένος αλλά εν ψυχραιμία. Δηλαδή, τι σημαίνει. Είμαι και θυμωμένος και ψυχραιμός, θυμωμένος. Απογοητευμένος δεν είμαι. Απογοητευμένος θα είμαι εάν οι Έλληνες δεν συνειδητοποιήσουν πρώτα απ' όλα διότι, ότι δεν είμαστε και οι 300 το ίδιο. Ναι. Και δεύτερον ότι και οι Έλληνες δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή πρέπει αυτοί που δεν είναι το ίδιο με τους άλλους να σκεφτούν, να προβληματιστούν και να αλλάξουν γνώμη. Ότι πρέπει να ακολουθήσουν αυτά που ακολουθούσαν οι παλιοί και οι ίδιοι όταν βλέπουν ότι έχουν προδοθεί. Όταν βλέπουν ότι ακούμπησαν σε δύο κόμματα τα οποία τους πρόδωσαν, όταν βλέπουν ότι τα κόμματα αυτά τους έβγαλαν και τους έφεραν στη σημερινή κατάσταση που είναι, όταν αυτά τα δύο κόμματα που συνέπεσε όταν γίνεται στην εξουσία να πέσουν όλα τα χρήματα και όλα τα δις ευρώ της Ευρώπης για να γίνουν επενδυτικές προσπάθειες και παραγωγικές επενδύσεις, γιατί όχι, στην Ελλάδα μας, και έτσι να βγούμε από εκείνη την... να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις νέες, για τις ερχόμενες γενιές. Ωστόσο δεν το έκαναν και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Αυτούς τους Έλληνες θα επιθυμούσα μετά από τον προβληματισμό αυτό που τους επιβάλλεται λόγω των καταστάσεων να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει και αυτοί να αλλάξουν και οπωσδήποτε να σκεφτούν ποιους θα στείλουν πλέον στο κοινοβούλιο, να αναβαθμιστεί το κοινοβούλιο, διότι είναι η ποιότητά του κάτω του μετρίου, δεν είναι ούτε καν χρυσή μετριώτης, είναι μαύρη μετριώτης, έως τίποτα. Και έτσι δεν μπορεί να γίνει δουλειά εάν δεν αλλάξει η νομοθετική εξουσία. Δηλαδή, αν δεν αλλάξουν οι αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού στο ελληνικό κοινοβούλιο. Επειδή είστε γνωστός ποινικολόγος και είστε χρόνια στα δικαστήρια, έχετε πολλές φορές υποστηρίξει και αναφέρει φυσικά ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί ανεξάρτητα ή δεν είναι ανεξάρτητη. Όταν αντιλαμβάνεστε ότι όταν αυτό το λέει ένας γνωστός ποινικολόγος, ο οποίος είναι χρόνια στα δικαστήρια, κάτι σημαίνει. Ναι. Και θα σας πω και το εξής. Την προηγούμενη Κυριακή, ένας συνάδελφός σας μας είπε ότι θα ήταν πολύ βαρύ να πει κάποιος
βουλευτή σήμερα ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη. Και για ποιο λόγο το είπε? Επειδή όταν το λέει ένας βουλευτής, και είναι βαρύ φυσικά, θα πρέπει να έχει και στοιχεία γι' αυτό. Μάλιστα. Τελικά είναι ανεξάρτητη, δεν είναι ανεξάρτητη ή δεν είναι ανεξέλεγκτη? Καταρχήν, εγώ θα σας θέσω το εξής θέμα με την εξής επιχειρηματολογία. Εάν η δικαιοσύνη ήταν ανεξάρτητη, τότε θα ήταν πραγματικά ανεξάρτητη και η ίδια θα επέλεγε τους επικεφαλείς, τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα λειτουργούσαν ανεξαρτήτως ως επικεφαλής της δικαστικής ιεραρχίας. Δηλαδή, ο πρόεδρος του Αριουπάγου και ο εισαγγελέας του Αριουπάγου δεν πρέπει, και εμείς θα το εφαρμόσουμε όταν έρθει εκείνη η ώρα και έχουμε τη δύναμη, να διορίζεται, να καθορίζεται ποιος και να διορίζεται αυτός από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η δικαστική εξουσία είναι μια διακριτή, είναι η δικαστική εξουσία, διακριτή εξουσία που έχει σύμφυτη την ανεξαρτησία της και συνεπώς η ίδια θα επιλέγει τους επικεφαλείς της. Μετά έχουμε κρούσματα που έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν, όπου υπάρχει επέμβαση της πολιτείας στο έργο της δικαστικής αρχής. Έχω καταγγείλει κατ' επανάληψη ότι είναι επέμβαση της δικαστικής αρχής όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης μιλάει για πράγματα που δεν τον αφορούν. Μιλάει για πράγματα που αφορούν τη δικαστική εξουσία. Και ένα παράδειγμα, ας πούμε, που του είχα κάνει και ένα άρθρο στο περιοδικό Επίκαιρα, ήταν όταν επιδένδια Υπουργού Δικαιοσύνης είχε βγει και είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχουμε αποφασίσει εάν θα πάει η ανακρίτρια στις φυλακές, τότε με την αρπαγή του Παναγόπουλου, ναι, για να πάρει απολογίες, ή θα γίνουν μεταγωγές των κατηγορουμένων από τις φυλακές στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, διότι δεν του πέφτει λόγο του Υπουργού Δικαιοσύνης να πει τι θα γίνει εάν θα γίνουν μεταγωγές και αν θα πάει η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας ή θα έρθουν οι κατηγορούμενοι. Ένα απλό παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν στην υπόθεση των CDS κάλεσε ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο ανεκδίγητος Μυρτιάδης Παπαϊωάννου, δύο διακεκριμένους εισαγγελείς οι οποίοι είχαν διοριστεί από την ίδια την κυβέρνηση ως οικονομικοί εισαγγελείς. Τους κάλεσε λοιπόν και τους είπε να κλείσουν σύντομα, εντός 15 ημερών, την υπόθεση που μόλις την είχαν αναλάβει, ούτε καν είχαν προλάβει να τη διαβάσουν, να κλείσουν την υπόθεση του Αντρίκου του Παπαντρέου, αδερφού του Γιωργάκη του Πρωθυπουργού, με την υπόθεση του CDS. Και κουνούσε το δάχτυλο λοιπόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ένας δικηγόρος, Υπουργός Δικαιοσύνης, κουνούσε το δάχτυλο σε δύο εισαγγελείς. Αυτό σημαίνει ομή παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, διότι η εισαγγελία είναι και αυτή κατά τον κανονισμό των δικαστηρίων με τον νόμο του κράτους, είναι ανεξάρτητη δικαστική αρχή. Το δικαιολογείται με αυτά τα παραδείγματα. Συνεπώς σας είπα δύο παραδείγματα, ναι, όπου υπάρχουν εμπράκτος αποδείξεις ότι η εκτελεστική εξουσία παρεμβαίνει στη δικαστική εξουσία. Αυτό απαγορεύεται. Άρα, να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που ο Υπουργός Δικαιοσύνης προέρχεται από τους δικαστές, ουσιαστικά ήταν πρώην πρόεδρος των δικαστών και των εισαγγελέων. Σε αυτό συμφωνείτε, ή για παράδειγμα, αν μεθαύριο έχουμε έναν Υπουργό Δικαιοσύνης ο οποίος ήταν ένας γνωστός ποινικολόγος? Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Συμφωνείτε σε αυτό ή διαφωνείτε? Ακούστε. Ας πούμε, εγώ από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον νυν Υπουργό Δικαιοσύνης, περιμένω πάρα πολλά, διότι ακριβώς όπως είπατε, το είπα και στη Βουλή, ότι είναι από τους ελάχιστους υπουργούς της κυβέρνησης που υπολείπτομαι, διότι εγώ αυτήν την κυβέρνηση δεν την υπολείπτομαι. Έτσι, ναι, δικαίωμά μου, και έχω του κόσμου τα επιχειρήματα που αποδεικνύουν του λόγου μου το αληθές. Ωστόσο όμως του είπα ότι επειδή δεν είναι κανένας δικηγόρος παλιός, δεν είναι τιτουλάριος δικηγόρος, γιατί άμα αφαιρέσει το Βαγγέλη, το Μακαρίτη, το Βαγγέλη, το Γιαννόπουλο, όλοι οι άλλοι οι υπουργοί δικαιοσύνης που διετέλεσαν Υπουργοί Δικαιοσύνης ως δικηγόροι ήταν τιτουλάροι. Δεν έκανε ποτέ δικηγορία ο Πετσάρνικος και δεν ξέρει τι σημαίνει δικηγορία ο Παπαλιγούρας. Αυτοί γίνανε για λόγω εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων, γιατί έπρεπε να κάνουν το αυτό. Αυτοί των προηγούμενων κυβερνήσεων οι Υπουργοί Δικαιοσύνης. Ο Δένδια, εντάξει, ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης ο Δένδια. Λοιπόν, δεν είδαμε τίποτα. Το θέμα είναι το εξής, ότι έχω απαιτήσει από τον νυν Υπουργό και του είπα τις προάλλες ότι, ξέρετε κύριε Υπουργέ, έχουμε μια αμετάκλητη απόφαση του Αριουπάγου που πρέπει να ικανοποιηθούν οι κάτοικοι του διστόμου
αυτοί που κέρδισαν τα δικαστήρια. Για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ακριβώς. Και υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου από το 2000 που λέει ότι οι απόγονοι των σκοτωμένων, των αυτών που σκότωσαν, ήταν τα θύματα της ναζιστικής και φασιστικής θηριωδίας του παλαβού Χίτλερ, του προγόνου της Μέρκελ και του Σόιμπλε, ο παππούς τους ο Χίτλερ, κατέσφαξε όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων και τους Έλληνες και τους Έλληνες του διστόμου. Έχουμε λοιπόν μια απόφαση του Αρείου Πάγου που λέει ότι πρέπει να πληρώσουν οι Γερμανοί, η Μέρκελ και ο Σόιμπλε, να πληρώσουν τα θύματα αυτά, και τους έβγαλε 28 εκατομμύρια ευρώ κεφάλαιο, που από το 2000 έχουν γίνει γύρω στα 80. Εγώ έλεγα 65 με 70, αλλά κάποιος μου λέει όχι, και μάλιστα ο κάποιος είναι η κόρη του Μακαρίτη του Σταμούλη, του αείμνηστου συναδέλφου μου, που αυτός ξεκίνησε τα δικαστήρια, πρέπει να το μνημονεύομαι αυτό. Λοιπόν, και μου είπε ότι είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να πληρώσουν οι Γερμανοί, η Γερμανία, η Μέρκελ, τώρα, σε αυτούς τους απογόνους, αυτών των θυμάτων, επαναλαμβάνω, της γερμανικής θηριωδίας, τότε, του 1944, και ωστόσο οι Έλληνες δεν το απαιτούν. Είχατε αυτή το συζήτηση αξίωσα με τον εγώ, υπουργό, πήγα στη Βουλή, ναι. Έκανα επίκαιρη ερώτηση και ήρθε ο νυν υπουργός, ο κύριος Αθανασίου. Θα επανέλθω εγώ στο θέμα αυτό, ο οποίος είπε ότι είμαστε σε δυσκολία διότι υπάρχει κίνδυνος να διαταραχτούν οι διεθνείς σχέσεις της χώρας. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι διεθνείς σχέσεις της χώρας. Με ενδιαφέρουν οι Γερμανοί να καταβάλουν, αφού είναι τόσο πολύ τυπικοί αυτοί με εμάς, να είναι και με τους όρους, να είναι και με τις δικαστικές αποφάσεις, διότι έκανα ανέρεση οι Γερμανοί και την έχασαν στον Άριο Πάγο και πρέπει να καταβάλουν αυτά τα λεφτά. Εγώ θα τα πάρω τα λεφτά αυτά και τώρα λέω είδηση για την εκπομπή σας, ότι ετοιμάζω πρόταση νόμου να καταργηθεί το 923 το άρθρο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μάλιστα. Που απαιτεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο εκάστοτε Υπουργός Δικαιοσύνης, πρέπει να υπογράψει, να εγκρίνει την έναρξη της εκτέλεσης αυτής της απόφασης κατά της γερμανικής περιουσίας του γερμανικού δημοσίου στην Ελλάδα, που σας πληροφορώ ότι είναι και πολύ μεγάλη. Θα δώσω τη μάχη μου, ναι. θα καλέσω ανταποκριτές ξένου τύπου να κάνω συνέντευξη τύπου, θα στείλω και στο Σπίγκελ και θα εξευτελίσω και τη Μερκελάρα και το Σόιμπλε, αυτούς που μας κάνουν τώρα τους απικιοκράτες, και το καλά τους κάνουν, αφού εμείς έχουμε κυβέρνηση υπόδουλη, υποτελή και υποταγμένη, και θα πω ότι κύριοι οφείλετε αυτά τα λεφτά από δικαστική απόφαση τα οποία πρέπει να καταβάλλετε. Επειδή τόση ώρα σας ακούω και μιλάτε φυσικά και για πιέσεις που γίνονται, διότι όταν σας λέει κάποιος υπουργός ότι είναι πολύ δύσκολο διότι θα διαταραχτούν ισορροπίες, ίσως και από κάπου να ασκούνται πιέσεις. Για να πάμε λίγο στους ανεξάρτητους. Θα ασκήσω και εγώ πιέσεις. Και εσείς από τη δικιά σας την πλευρά. Να πάμε όμως λίγο και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Μάλιστα, να πάμε. Εσείς πιέσεις έχετε δεχθεί από ερωτήσεις που έχετε υποβάλει, από ερωτήσεις που έχετε κάνει. Πιέσεις εγώ. Πιέσεις από συμφέροντα. Δεν έχει γίνει θνητός να με πιέσει εμένα. Είμαι απίεστος. Δεν σας έχει ενοχλήσει δηλαδή κανένας? Δεν υπάρχει θνητός να με πιέσει. Δεν υπάρχει. Το μόνο που φοβάμαι είναι ο Θεός. Δεν φοβάμαι θνητό. Δεν υπάρχει θνητός να με πιέσει. Εκτός αν θέλω εγώ να πιεστώ, να αυτοπιεστώ ή να συμπιεστώ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ανεξάρτητοι με την έννοια της ανεξαρτησίας. Εγώ είμαι ανεξάρτητος Έλληνας και πήγα και βρήκα τον Καμένο και λέω: και τον ήξερα κιόλας πολύ καλά. Mm-hmm. Και λέω: κοίτα, ξαναδείς, μου άρεσε αυτό που κάνατε. Είμαι ανεξάρτητος Έλληνας. Αισθάνομαι ανεξάρτητος Έλληνας. Ναι. Δεν είμαι εξαρτημένος δικηγόρος, δεν είμαι εξαρτημένος πολίτης, δεν είμαι εξαρτημένος οπαδός, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Ή αν ψήφισα κάποια κόμματα, τα γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Πιστεύω στους θεσμούς, πιστεύω στα πρόσωπα, πιστεύω στην ικανότητα και στη δυνατότητα των προσώπων και πιστεύω σε αυτό που ξεκινάτε, ναι. Και είμαι εδώ. Κύριε Καπερνάρο, όμως είναι, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, εμείς βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο σήμερα, εκτός από τους κομματικοποιημένους, να πιστέψει, ναι, ο απλός ο κόσμος που βρίσκεται έξω, ο κόσμος που δεν έχει δουλειά, που πεινάει αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει ότι κάποιος ο οποίος βρίσκεται μέσα στη Βουλή είναι ανεξάρτητος. Καταλαβαίνετε πώς σας το λέω. Να το πιστέψει. Άμα δεν το πιστέψετε, το εγώ φταίει αυτός. Φταίει ο πολίτης. Τι να κάνω. Δεν κάνω χαρακτήρι για να τον κάνω να πιστέψει. Να μάθει ποιος είναι ο καθένας, να μάθει από πού έρχεται ο καθένας, να πάρει το βιογραφικό μας. Να του πω ότι εγώ δεν του έχω στοιχήσει ούτε ένα ευρώ. Εγώ δεν είχα ποτέ στη ζωή μου αντιμισθία. Δεν ξέρω τι σημαίνει με το μήνα αμοιβή. Έχω μόνο δικόγραφο. Έχω ένσημα στο ΙΚΑ ως φοιτητής, γιατί είμαι από φτωχιά οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν νοματάρχης χωροφυλακής.
Λοιπόν, υποχρεωτικά έπρεπε με τον αδερφό μου να σπουδάσουμε, να δουλεύουμε για να πάρουμε το πτυχίο. Έπρεπε να κάνουμε πράγματα τα οποία έκαναν πολλά παιδιά τότε, γιατί ήταν η συγκυρία τέτοια. Είμαστε παιδιά της μεταπολεμικής Ελλάδας. Και ξέρεις τι, ας έρθει κάποιος απέναντι να μας πει ότι εμείς είμαστε σαν τους άλλους. Έχουμε ένσημα που εγώ, αν κάνω τα ένσημά μου σπαθί και χτυπήσω κάποιον, θα του προκαλέσω σωματικές βλάβες. Εκεί πέρα η μισή είναι άνεργη, ανεπάγγελτη. Να πάμε και στο κομμάτι των νέων. Και επειδή εσείς προέρχεστε από αυτόν τον χώρο της νομικής, φυσικά είστε γνωστός πυρικολόγος, να πούμε λίγο για τους νέους τους δικηγόρους σήμερα, διότι φαίνεται ότι το λειτουργήμα του δικηγόρου, όπως έχετε πει και εσείς, πλήττεται μέσω οικονομικής κρίσης. Τώρα, πώς κατά την άποψή σας μπορεί να αποφευχθεί αυτό? Πραγματικά υπάρχουν χιλιάδες νέοι δικηγόροι οι οποίοι επενδύσανε σε αυτό, πήγανε, σπουδάσανε, γίνανε δικηγόροι, όμως στην πραγματικότητα δεν μπορούν να δουλέψουν σήμερα όλοι, και αυτό είναι αλήθεια. Ναι, μεγάλη αλήθεια. Τραγική αλήθεια. Εσείς είστε και από αυτό το χώρο και θα θέλαμε να μας δώσετε και κάποιες προτάσεις. Κύριε Μαζανίνη, να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ο ικανός άνθρωπος δεν χάνεται. Βεβαίως, ναι, αυτά τα ευκαιρίες που δόθηκαν στη δική μου γενιά ήταν περισσότερες, πάρα πολύ περισσότερες από αυτές που δίνεται τώρα. Πιστεύω ωστόσο όμως ότι και στους σημερινούς δίνεται η ευκαιρία να προχωρήσουν. Όμως οι καιροί ουμενετή, διότι η γενιά η δικιά μου, η οποία είναι η πιο ξεφτυλισμένη γενιά, η δίθεν γενιά του Πολυτεχνείου, που είναι μια φενάκι, είναι ένα τίποτα, η γενιά του Πολυτεχνείου, αυτό είναι μια μπαρούφα. Είναι σκληρό αυτό που λέτε πάντως. Η γενιά του Πολυτεχνείου είναι μια μπαρούφα. Και το γεγονός ότι η γενιά αυτή του οι φοιτητές του στο Πολυτεχνείο ρίξαν τη χούντα είναι και αυτό μπαρούφα. Απλά έφυγε ο Παπαδόπουλος και ήρθε η σκληρότερη χούντα που υπήρξε ποτέ από καταβολή Ελλάδος, με τον Ιωαννίδη. Δηλαδή έφυγε ο Παπαδόπουλος και ήρθε ο Ιωαννίδης, ο οποίος έκανε τα Κυπριακά, και αν δεν γινόταν τα Κυπριακά θα παρέμεινε ακόμα. Λοιπόν, η γενιά του Πολυτεχνείου λοιπόν είναι μια μπαρούφα, και βλέπεις αυτούς και καλά που το εξαργύρωσαν, που έφτασαν. Να μην πω ονόματα, έτσι. Δεν δούλεψαν ποτέ έκτοτε και αντίλαξαν το Πολυτεχνείο με θέσεις, και μάλιστα θέσεις σοβαρές και σπουδαίες, που ακόμα είναι στα πράγματα αυτή. Λοιπόν, αυτή η γενιά του Πολυτεχνείου, η οποία είναι και η γενιά του Μνημονίου, συνήργησε ώστε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Βεβαίως ήμουν ο μόνος δικηγόρος βουλευτής όπου πριν από τα Χριστούγεννα 7 επιστημονικοί σύλλογοι κάναμε μία διαδήλωση με αφετηρία την Ακαδημία μπροστά από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Σας διαβεβαιώνω ότι από τους 8.000 δικηγόρους, όπου η στατιστική του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών λέει ότι το 2011 δεν είχαν ούτε μία παράσταση στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, εγώ περίμενα από τους 8.000 να είναι 1.000. Πόσοι ήτανε? Κανένας, δεν ξέρω. Δεν γεμίσαμε την πλατεία Συντάγματος. Αυτό κάτι λέει. Τι σημαίνει αυτό, κατά την άποψή σας? Δεν ξέρω. Ναι, πρέπει να πω ότι ο μόνος βουλευτής δικηγόρος ήμουν εγώ. Δεν υπήρξε άλλος δικηγόρος βουλευτής από όλα τα άλλα κόμματα στο νομό Αττικής να έρθει να συμμετάσχει σε αυτήν την διαμαρτυρία, πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, έχουν ακόμα περιθώρια να διεκδικούν αυτό που τους ανήκει, το οποίο βεβαίως μέχρι τώρα δεν έχω δει να το διεκδικούν εντόνως. Εγώ τους καλώ να το διεκδικήσουν εντόνως. Εάν όταν πράγματι λέτε εντόνως, αυτή η κρίση μας στήσει, ναι, τόσο πολύ αυτή την γενιά των νέων δικηγόρων, οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν αλλά δεν υπάρχει δουλειά και έχει χτυπήσει η ανεργία σε αυτούς, θέλω να τη δείξουν εντόνως, διότι μέχρι τώρα δεν έχει φανεί καθόλου. Και επειδή μου αρέσει να είμαι ειλικρινής και να κοιτάζω στα μάτια εσάς, αν υποτεθεί ότι είστε νέος δικηγόρος, σας καλώ λοιπόν να έρθουν μαζί μας να πολεμήσουμε αυτό που οι ίδιοι νομίζουν ότι επηρεάζει τη ζωή τους. Πρόσφατα κάνατε μια... καταθέσατε μια μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς σε ΕΠΑΛ. Και έχω εδώ μπροστά μου αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Περιευαίσθητον των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση μόλις το είδα είναι το εξής. Καλά, το Υπουργείο Παιδείας πήρε την απόφαση να δημοσιοποιήσει τη λίστα υπαλλήλων που βγαίνουν σε διαθεσιμότητα. Δεν ήξερε ότι μπορεί να ακολουθήσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εσείς πήγατε μετά και κάνατε μηνυτήρια αναφορά. Αλλά το Υπουργείο είχε ήδη προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Μάλιστα.
Δεν είναι τόση αναφορά, είναι στο γεγονός ότι προηγουμένως δεν είχαν αξιολογηθεί οι θέσεις δομών. Δηλαδή αυτός λέει, ελάτε να μου δώσετε τις ταυτότητές σας, να μου δώσετε τα μητρώα σας, να μου δώσετε τα στοιχεία σας για να σας απολύσω. Δηλαδή να σας διαθέσω ή να σας κινητικοποιήσω, να σας βάλω στην κινητικότητα ή να σας βάλω σε διαθεσιμότητα. Στην ουσία να τους απολύσει. Λοιπόν, δεν είναι όμως οι άνθρωποι αυτοί, ότι ξέρετε κυρία, προηγουμένως πρέπει να μας αξιολογήσετε, λέει ο νόμος. Ναι. Προαπαιτούμενο του νόμου είναι να αξιολογήσετε τις θέσεις δομών και να δούμε στη συνέχεια αυτές τις θέσεις. Αφού τις αξιολογήσετε και πείτε ότι αυτές τις αξιολογώ και τις βγάζω από το κάδρο, ποιοι είναι σε αυτές τις θέσεις που αντιστοιχούν, να ξέρουμε ότι να, αυτοί αντιστοιχούν σε αυτές τις θέσεις. Δεν το έκανε. Θα δημοσιοποιούσε όμως και κάτι. Θα δημοσιοποιήσει. Όχι, ας δημοσιοποιήσει, γνωρίζει. Γνωρίζει από τον πίνακα των αμοιβωμένων ποιοι είναι υπάλληλοι. Αλλά προηγουμένως όμως πώς θα τους κρίνει να τους διώξει εάν δεν αξιολογήσει τις θέσεις που ήταν πριν. Αυτό το ερώτημα που κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή, κάποιος από το Υπουργείο δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί? Δηλαδή πώς πηγαίνουν και κάνουν μια κίνηση? Κοιτάξτε, ακούστε. Από όλα τα πανεπιστήμια, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση και πώς λειτουργεί εν προκειμένου ο Αρβανιτόπουλος. Έτσι το λένε τον Υπουργό, ναι. Ναι, Αρβανιτόπουλος. Λοιπόν, Γενικός Γραμματέας είναι ο Υπουργός ο κύριος Αρβανιτόπουλος, Γενικός Γραμματέας ο κύριος Κυριαζής. Mm-hmm. Ακούστε τι γίνεται. Θέλει να πάρει, ενώ έχουν ανάγκες και λείπουν οι ίδιοι, το αποδεικνύουν σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια, θέλει να πάρει, να βάλει σε διαθεσιμότητα ή σε κινητικότητα υπαλλήλους από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος πλην του Παντίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Για ποιο λόγο? Έτσι, εύλογο ερώτημα. Γιατί κύριε αφήνεις το Πάντιο Πανεπιστήμιο και αφήνεις ποιος και το Πανεπιστήμιο Πειραιά? Ποιος είναι και αυτό καθηγητής προς Θεού, μην δημιουργήσω κοινωνικούς αυτοματισμούς. Καθηγητής, δηλαδή οι άλλοι να πούνε γιατί εμάς που δεν μας παίρνει μας μνημονεύεται κύριε Καπερνάου. Άρα κάποιος είναι καθηγητής. Όχι, το κάνει αυτό, ενώ έχω και το Πανεπιστήμιο και το Πάντιο Πανεπιστήμιο έχει ελλείψεις και το Πανεπιστήμιο του Πειραιά έχει ελλείψεις. Όπως έχουν και τα άλλα ελλείψεις. Θα τα δει όμως, τα αφήνει ανέγγιχτα, γιατί στο μεν Πάντιο Πανεπιστήμιο διδάσκει αυτός ο κύριος Κυριαζής. Στο δε Πανεπιστήμιο Πειραιά διδάσκει ο Κυριαζής. Το δε Πανεπιστήμιο Πειραιά είναι μέσα στην εκλογική περιφέρεια του Αρβανιτόπουλου. Καταλαβαίνετε πως σκέπτεται ο κύριος. Είναι επειδή πολύ σοβαρό αυτό και πολιτικά αντικά, λοιπόν, ερώτηση. Βγαίνω και εγώ σφήνα και τον προκαλώ. Και τον προκαλέσω και στη Βουλή. Αυτά. Γι' αυτό κάναμε τη μηνυτήρια φορά για παράβαση καθήκοντος, διότι δεν ενήργησε συνόμως όπως απαιτούσε ο νόμος για να κάνει το προαπαιτούμενο, να κάνει πρώτα τις αξιολογήσεις δομών και στη συνέχεια να προχωρήσει. Θέλω να σας πάω και στο κομμάτι του σοφρονιστικού συστήματος. Το γνωρίζετε καλά. Θέλω να μου πείτε τι πρέπει να αλλάξει άμεσα και τα αγκάθια, τα βασικά που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Κατά τη γνώμη σας και με την εμπειρία που έχετε. Διότι είστε γνωστός ποινικολόγος και έχετε εκπροσωπήσει και βαρυποινίτες. Και αυτό είναι αλήθεια. Τι πρέπει να αλλάξει? Πολλά. Τρία πράγματα που θα αλλάζετε άμεσα. Άμεσα. Πολλοί μας έχουν πει ότι οι φυλακές έχουν γεμίσει, οπότε δεν γίνεται πια, δεν τραβάει άλλο. Τώρα με το βραχιολάκι που ψηφίσαμε προχτές, να βγάλουν κάποιους ανθρώπους έξω. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Προτείναμε κάτι όρους, δεν τους δέχτηκε. Δύο που πρότεινα προς τιμή του Υπουργού τους δέχτηκε. Και θα δούμε τώρα πώς. Ακούστε. Το 62% των κρατουμένων σε ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί. Εδώ πρέπει να ακτούμε σε διακρατικές συμφωνίες με αυτούς που τους στέλνουν στην Ελλάδα. Εγώ θα τους ονομάζω πάντα λαθρομετανάστες, κάτι κουλτουριάριδες τους λένε μετανάστες και κάτι τέτοια. Θα έρθουμε και σε αυτό, διότι κάνατε πρόσφατα και μια πρόταση για απόθενέσχες τους μετανάστες. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε συμφωνίες με τα κράτη αυτά, να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους τύπους οι οποίοι αφενός μεν έχουν εγκληματίσει, αφετέρου δε τους ταΐζουμε και τους. Τώρα μιλάτε για το 62% των μεταναστών που βρίσκονται στις φυλακές. Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι για αυτούς που είναι εκτός. Και όχι μόνο, αυτοί δημιουργούν και πολλά προβλήματα εντός των φυλακών, κάνουν επεισόδια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σκληροί. Είναι άνθρωποι που δεν είναι τυχαίο που με βοήθεια των κρατών τους έφυγαν και τους βοήθησαν να φύγουν ως λαθρομετανάστες και όπου τους βγάλει η τύχη τους. Λοιπόν, πρέπει να τους στείλουμε πίσω να εκτίσουν τις ποινές στο Μαρόκο, στο Αλγέρι και από όπου έρχονται. Mm-hmm. Από όπου είναι. Πρέπει εδώ να κάνουμε συμφωνίες με τα κράτη τους. Αυτό
δεν είναι τόσο εύκολο. Η άποψή σας, πολλοί σκέφτονται και λένε ότι ναι, έτσι είναι να φύγουμε. Μα άμα το αποπειραθούμε, πώς θα το δούμε, είναι εύκολο ή δύσκολο. Ξέρετε κάτι, όταν η Ευρώπη δεν βοηθάει σε αυτό, όταν λέει όχι, η Ελλάδα θα παραμείνει πύλη εισόδου για παράνομους μετανάστες. Μιλάμε τώρα φύγουν... για τους κρατούμενους που είπατε. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο. Πάμε στους μετανάστες. Όχι, όχι, να μείνουμε στους κρατούμενους. Να μείνουμε στους κρατούμενους. Ακόμα και αυτό. Πώς θα το καταφέρουμε? Δεν είναι θέμα Ευρώπης, είναι θέμα δικό μας. Πώς θα πείσετε κάποιους να γυρίσουν πίσω αυτοί να κάνουν φυλακή στα κράτη τους? Όχι, αρχικά κάνουμε μια συζήτηση καταρχήν, ναι, να δούμε αυτοί τι φρονούν. Θα τους πούμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε εδώ κάποιους εγκληματίες που μας τους στείλατε, που μας ήρθαν και αυτή τη στιγμή είναι μέσα στη φυλακή. Κάτι πρέπει να συμβεί. Δεν θα τους πληρώνουμε εμείς. Πάρτε να εκτίσουμε τις φυλακές στην πατρίδα σας, στις δικές σας φυλακές, να τους έχετε εσείς που ταΐζετε. Τους ταΐζουμε εμείς. Λοιπόν, θα δούμε τι άλλο μπορούμε να συζητήσουμε με αυτούς. Διότι με άλλον τρόπο δεν μπορούν να αποσυμφορηθούν οι φυλακές, ούτε αρχίζουμε τώρα να περιμένουμε να δώσουν 1500 ευρώ αυτοί να πάρουν βραχιολάγια. Έτσι. Και πολύ φοβούμαι ότι αν φύγουν οι Έλληνες από μέσα, ή φύγουν όποιοι φύγουν, μείνουν αυτοί σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, θα έχουν μεγαλύτερα προβλήματα εσωτερικά στις φυλακές. Γιατί? Διότι καταρχήν πρέπει να μιλάμε για τις τεράστιες ελλείψεις φυλάκων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Υγρή Τεσσερών φυλακή καινούργια, η οποία δεν λειτουργεί παρά μόνο μία πτέρυγα, διότι δεν κάνουν προσλήψεις φυλάκων. Και ενώ ο Κορυδαλός πρέπει να έχει 650 άτομα, το πολύ, έχει 2.000 και. Την ίδια ώρα που έχουμε φυλακή καινούργια, η οποία δεν έχει προσωπικό. Αυτά πρέπει να λύσουμε, τα εσωτερικά μας θέματα. Εάν δεν είναι ικανοί να τα λύσουν, τότε θα το συζητάμε, πώς θα σας πω, ένα χρόνο για ένα πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα μήνα. Και εμείς λέμε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα, εάν αυτοί δεν μπορούν να το λύσουν ή θέλουν και δεν μπορούν, αυτό είναι χειρότερο, τότε η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Όμως, όχι μόνο μπορεί να λυθεί, αλλά και πρέπει να λυθεί. Και σας λέω το εξής. Έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή που έχω κάνει ερώτηση για το Δομοκό. Ο Δομοκός είναι μια φυλακή που εγκαινιάστηκε, καινούργια φυλακή. Εγκαινιάστηκε το 2007. Σας πληροφορώ, προχτές πήγα εγώ και υπήρχε κρατούμενος που τον είχαν φέρει και ήταν καθετηριασμένος και δεν έχει γιατρό. Εγκαινιάστηκε το 2007 η φυλακή Δομοκού και δεν έχει γιατρό. Στην ελληνική αστυνομία. Δεν έχει κοινωνική λειτουργό. Το καταλαβαίνω, κύριε Καπερνάρο, το πρόβλημα που υπάρχει στις φυλακές. Στην ελληνική αστυνομία. Να σου πω ένα άλλο πρόβλημα. Τεράστιο. Για να εκθέσω και να εξευτελίσω αυτούς που εξευτελίζουν τους θεσμούς. Άλλωστε γι' αυτό πήγα εκεί μέσα και τους το είπα κιόλας προχθές. Ακούστε. Το 2006 είχε πιάσει ένα κελί φωτιά. Κάηκαν 4 άτομα, κύριε Μαζάνη. Σε ποια φυλακή? Στον Κορυδαλό. Στην τέταρτη πτέρυγα. Δεν θυμάμαι, νομίζω το κελί παράδειγμα 80. Αυτό το κελί είχε φτιαχτεί να φιλοξενεί ένα άτομο. Και μάλιστα προχτές μιλούσα για κυπικά και έλεγε ο πρόεδρος, δεν τον άκουσα βέβαια, έλεγε ο πρόεδρος τετραγωνικά. Τετραγωνικά ήταν ο πρόεδρος. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καλατζής, Καβάλας. Όμως τα κελιά τα μετράμε με κυβικά. Γιατί είναι βάση, ύψος, μήκος, πώς το λένε, πλάτος, μήκος, ύψος. Έτσι. Λοιπόν, 30 κυβικά με έναν κρατούμενο και μία τουαλέτα. Τώρα είναι 4. Το 2006 ήταν 4. Ένας εκ των 4 έβαλε φωτιά στο στρώμα για διαμαρτυρία. Μπήκανε μέσα, άνοιξαν την πόρτα να μπουν, μπήκε το οξυγόνο, έπιασε φωτιά, κάηκαν και οι 4. Θα και εγώ ήταν ένας, αν ήθελε αυτός να αυτοκτονήσει. Κάηκαν 4. Ξέρετε ότι κατηγορούμενοι ήταν οι φύλακες. Έστειλε έγγραφο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ποιος έχει την ποινική και πολιτική ευθύνη και διοικητική και δεν πήρε απάντηση. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί μέσα στην κατηγορία ήταν γιατί οι φύλακες επέτρεπαν να είναι 4, μετά από αυτό το γεγονός που μετά από 3 χρόνια συρρόντουσαν οι άνθρωποι στις φυλακές, αθώθηκαν, σήμερα το ίδιο κελί στην ίδια πέργα έχει 4 κατούμενους. Σοβαρό αυτό που λέτε. Θέλω να προχωρήσω. Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει. Έχουν έρθει και ερωτήσεις από τηλεθεατές. Θέλω να σας πάω λίγο στην ελληνική αστυνομία, γιατί το ρωτάνε για αυτό τελευταία. Αυτό τον καιρό γίνεται κάθαρση. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται από τα μέσα ενημέρωσης. Όταν γίνεται κάθαρση, όντως... γίνεται σε ατομικό βαθμό εξευτελισμό της προσωπικότητας των αστυνομικών. Άρα λοιπόν διαφωνείτε. Με τον τρόπο που εισδύουν στα σπίτια τους και κάνουν ελέγχους στο εσωτερικών υποθέσεων. Είναι μια ανόητη ενέργεια με τον τρόπο που γίνεται και οξύνει ακόμα τα πνεύματα και την κακή σκέψη και παράγει κακά συναισθήματα, αλλά ο Δένδιας δεν το καταλαβαίνει.
Είναι δένδιας. Κάθαρση όμως πολλοί υποστηρίζουν ότι γίνεται και με το να βάζουν φυλακή πρώην υπουργούς, πολιτικούς και επιχειρηματίες. Εκεί γίνεται ή όχι, κατά την άποψή σας? Όταν πρέπει να μπει, να μπει. Αλλά να μπουν όλοι οι υπουργοί, ναι, όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι επιχειρηματίες. Να μην γίνεται επιλογή. Να μην έχουμε πάει κατ' επιλογή και έχουμε επιλεκτικότητα στο ποιος θα είναι. Δηλαδή, όταν εναντίον του Μαζάνη η υπόθεση βγαίνει σε μια εβδομάδα και γίνεται σε χρόνο ντετέ, τρέχει με ρυθμούς λαγού, στην υπόθεση του Καπερνάρου να μην τρέχει με ρυθμούς χελώνας και τούμπαλιν. Άρα στην αστυνομία και αντίστροφα. Δεν γίνεται. Αλλά όσον αφορά πολιτικούς, βουλευτές, επιχειρηματίες, κάτι γίνεται. Πριν κάνουμε τέτοιες μαγκές και στέλνουμε στα σπίτια των αστυνομικών και λέμε βρέθηκαν 14 σφαίρες παραπάνω, τι ήθελες να βρωθούν? Σφαίρες θα βρεθούν παραπάνω. Για κάποιο λόγο. Σφαίρες είναι. Τι ήθελες να βρεις στους αστυνομικούς? Βελόνες για πλέξιμο. Το σας διαβάζω. Όταν λοιπόν τους λένε ότι εδώ πέρα πάνε για οπλοχρησία και όπλα κλπ. Να σκεφτεί ο κύριος Δένδιας ότι επί 152 επιχειρούντων αστυνομικών στο νομό Βιωτίας έχουν 15 γυλαίκα. Τα λέω αυτά στον Ένδια Δένδια. Είχατε έρθει και σε σύγκρουση με τον κύριο Δένδια για τους ψεγασμούς ένα διάστημα. Αυτός είχε πει. Αυτός είχε πει. Και του είχα πει ότι εμείς δεν είχαμε ασχοληθεί με τους ψεγασμούς. Ο Βορύδης από το κόμμα το είχε κάνει, το κόμμα το ασχολείται με ψεγασμούς. Και μάλιστα ήρθε στο μυαλό μου η φυσιογνωμία του Δένδια και λέω, μιας και μιλάει για ψεγασμούς, για κοιτάξτε τον με μεγαλύτερη προσοχή. Σας διαβάζω και ένα σχόλιο. Παρατηρήστε το. Λέτε δεν έχουν γιατρό, λέει τηλεθεατής. Λέτε δεν έχουν γιατρό στις φυλακές, εδώ δεν έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία. Ελάτε να δείτε τι γίνεται στην επαρχία. Για απόλυτο δίκιο. Και ρωτάει, δώστε μια λύση σε όλους εμάς τους νέους που ετοιμαζόμαστε να φύγουμε στο εξωτερικό, ρωτάει κάποιος άλλος. Να υπενθυμίσουμε ότι τις ερωτήσεις σας μπορείτε να τις στέλνετε προς τον κύριο Καπερνάρο. Έχω θέμα, όχι μάλλον, ask.fm/ έχω θέμα, θα το δείτε. Το βλέπετε ακριβώς τώρα από κάτω. Ποια είναι η άποψή σας για τη Χρυσή Αυγή? Εγώ πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα είναι έξω όλοι, λέει ένας τηλεθεατής. Θα πήγαινα αμέσως τώρα στη Χρυσή Αυγή. Και μαζί με τον τηλεθεατή, επειδή είμαστε σε ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες, αυτό κάνει αυτή η εκπομπή. Θέλω να σας ρωτήσω. Το και μου αρέσει, γι' αυτό και ήρθα. Επειδή είναι σε ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες και θα μου άρεσε περισσότερο να υφίσταμαι ερωτήσεις από τους πολίτες, να απαντάω. Φαίνεται ότι κάπου συμφωνούμε και σε αυτό. Το θέμα της Χρυσής Αυγής το χειρίστηκε σωστά η πολιτεία ή όχι? Και το λέω αυτό διότι εσείς πρόσφατα δεν ψηφίσατε υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Ψηφίσατε, δώσατε παρόν. Όχι, ψήφισα. Ακούστε. Επειδή υπάρχουν μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης οι οποίοι στρεβλώνουν την αλήθεια και τυφλώνουν, σβήνουν τις προβολείς και προβάλλουν άλλα θέματα, γιατί έτσι είναι ο συνεταίροι της κυβέρνησης. Και μιλάω για τα μεγάλα κανάλια. Μάλιστα. Και κάποιες εφημερίδες όπως τα Νέα, το Βήμα και το Έθνος. Mm-hmm. Λοιπόν, τι είπανε? Εγώ έριξα το παρόν και λέω παρόν σε δύο από του Παναγιώταρου τις δύο κατηγορίες. Τα άλλα έδειξαν ναι, ακούστε να δείτε. Μαζευτήκαμε 247 βουλευτές από όλα τα μέρη της Ελλάδος για να ψηφίσουμε για την άρση της βουλευτικής ασυλίας κάποιων βουλευτών της Χρυσής Αυγής, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές αυτοί είχαν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους και είχαν περάσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Συνήθως εμείς ψηφίζουμε το τι λέει η Επιτροπή Δεοντολογίας που ασχολήθηκε με το θέμα του καθενός, γιατί αυτό είναι η δουλειά, αυτή είναι η δουλειά της Επιτροπής Δεοντολογίας. Πάει ο καθένας ενδιαφερόμενος και λέει εκεί αυτό που τον απασχολεί. Εμείς απλά πάμε και λέμε ναι ή όχι. Χωρίς να γνωρίζουμε το πρόβλημα, το θέμα, το ζήτημα, την υπόθεση. Πήγαμε λοιπόν να ψηφίσουμε για την άρση βουλευτικής ασυλίας. Θα μπορούσε κανείς να πει όχι όταν εσείς, ο βουλευτής, έχετε ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας? Θα ήταν ανόητο. Αφού εσείς λέτε ναι, θέλω άρα να αρθεί υπόθηκε η ασυλία μου, τι θα πω εγώ? Άρα όχι. Εσείς είπατε. Το παρόν το έβαλα. Ναι. Γιατί? Γιατί θέλω να προβληματίσω και λέω, ακούστε, μην κοροϊδεύετε τους βουλευτές. Μην τους αφήνετε στα μαύρα μεσάνυχτα όπως μέχρι σήμερα. Διότι εγώ που είμαι εδώ μέσα θα αντιτακτώ σε αυτή τη μεθόδευση. Διότι δεν μπορεί να βάλετε βουλευτές που ήρθε ο άλλος από τα Τρίκαλα να ψηφίσει ναι χωρίς να ξέρει τι σημαίνει το στάση σωστά, που νομίζω ότι είναι επανάσταση. Το χειρίστηκαν σωστά. Ενώ η στάση είναι να σμπρώχνουν διαδηλωτές, ναι, τις ασπίδες των αστυνομικών. Η κυβέρνηση... Και να πέφτει καμιά ψηλή. Αυτό λέγεται στάση. Κυβέρνηση... Ο βουλευτής όμως που ψηφίζει ναι, δεν ξέρει τη στάση. Στάση 170. 170 ούτε καν το αναφέρουν ότι είναι το άρθρο του ποινικού κώδικα. Δηλαδή τον απαξιώνουν τον βουλευτή, δεν τον ενημερώνουν. Του λένε έλα ψήφισε, πάει ψηφίζει ναι, γιατί έτσι του λέει ο βοσκός στο μαντρί του. Εμείς δεν έχουμε μαντρί, ούτε έχουμε βοσκό.
Και έβαλα το παρόν για αυτό το λόγο. Να προβληματίσω. Σας επαναλαμβάνω ότι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας είχαν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους. Συνεπώς όλοι θα έλεγαν ναι. Άλλο θα θέλα να με ρωτήσετε. Γιατί δεν ήρθε ο Σαμαράς? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα να το βάλουμε. Να πάω όμως, κατά την άποψή σας. Για να το αιτιολογήσω, να σας πω ένα θέμα σοβαρό. Γιατί αν έρχονταν ο Σαμαράς, τι θα μπορούσε να γίνει? Το έχω σημειώσει και αυτό. Να μην το ξεχάσω εγώ, τιμήστε μου όμως τι ήθελα να σας πω. Ξέρετε? Σε λίγο. Ξέρετε τι ήθελα να σας πω? Να πάμε σε αυτό. Γιατί δεν ήρθε ο κύριος Σαμαράς? Γιατί δεν ήρθε ο Σαμαράς? Ο Σαμαράς δεν ξέρω γιατί δεν ήρθε. Κακώς δεν ήρθε. Αποφεύγει να έρθει ο Σαμαράς στο κοινοβούλιο. Δεν έρχεται. Έχετε ακούσει πρωθυπουργό να μην έρχεται στο κοινοβούλιο ούτε την ώρα του πρωθυπουργού που είχε καθιερώσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής? Ήρθε μόνο στον αγιασμό και έφυγε σπεσμένα. Έρχεται σε καμιά ονομαστική ψηφοφορία και δεν έχει πατήσει το πόδι του στη Βουλή. Δεν έρχεται. Εάν ερχόταν εκείνη την ημέρα, θα σας βάλω ένα θέμα τώρα. Εάν ερχόταν εκείνη την ημέρα, εμείς είμαστε εναντίον της Τρόικας, εναντίον του μνημονίου, τους θεωρούμε εχθρούς μας. Εγώ προσωπικά έχω τη Μέρκελ ότι είναι εχθρός μου και το Σόιμπλε ότι είναι εχθρός μου. Τελειωμένα. Όποιος και να προσπαθήσει να μου αλλάξει άποψη, δεν μου την αλλάζει. Γιατί έχω πολλά επιχειρήματα και αποδείξεις. Εκείνη την ημέρα, αφού λέει ότι διαπραγματεύομαι και κάνει τον Τεσπεράντο και κάνει τον Κομάντο και κάνει τον Ταΐ, θα πάω να πω ότι μέχρι εδώ και δεν χωράει άλλο, δεν υποφέρουν άλλο οι Έλληνες κλπ. Γιατί ρε Λεβέντη δεν έρχεσαι στη Βουλή και να πεις μπάσκες, μιας και σας βρήκα εδώ μέσα 247 άτομα, σας προκαλώ, συμφωνείτε όλοι να συνυπογράψετε ένα έγγραφο, να το έχω ως όπλο, να πάω να διαπραγματευτώ και να πω στη Μερκελάρα, ξέρεις τι κυρία Μέρκελ, εδώ 247 βουλευτές όλων των κομμάτων, πλην της Χρυσής Αυγής που είχαν αποχωρήσει, με εξουσιοδότησαν να έρθω να σας πω, να σας απαιτήσω ότι πρέπει να μειώσουμε, να συμφωνήσετε, γιατί ο ίδιος δεν έχει τα κότσια, δεν έχει το θάρρος, να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ποιος βουλευτής θα του έλεγε όχι? Να πάρει το χαρτί αυτό, να πάρει 247 υπογραφές βουλευτών όλων των κομμάτων και να πάει στη Μέρκελ και να πει τώρα με επιχειρήματα, κοιτάξτε κυρία Μέρκελ, οι 247 βουλευτές απαιτούν να μειωθεί η τιμή του ο ειδικός φόρος του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί φέτος, όπως λένε, θα έχουμε σκληρό χειμώνα, θα έχουμε θανάτους από ψύχος. Γιατί δεν ήρθε να το πει? Γιατί δεν πατάει στη Βουλή? Γιατί δεν ήρθε να του δώσουμε αυτό το επιχείρημα? Παραπουλάει τα ηλίκια από τις γνωστές του εφημερίδες και από τα γνωστά του κανάλια, με τα γνωστά παπαγαλάκια, τους εντεταγμένους, διατεταγμένους δημοσιογράφους. Θα το κρίνουν οι πολίτες αυτό, κύριε Καπερνάρο. Πώς? Θα το κρίνουν οι πολίτες. Γι' αυτό το λέμε, να τους προκαλούμε προβληματισμούς. Για να δούνε και αυτοί τι γίνεται. Για να μην τους κροϊδεύουν. Όμως της Χρυσής Αυγής, διότι όχι, δεν τελειώνουμε. Δεχόμαστε μέχρι πολλές που να πείτε εσείς, επειδή μου αρέσει η εκπομπή σας, θα μείνω το εδώ. Το χειρίστηκε σωστά η κυβέρνηση, κατά την άποψή σας, το θέμα της Χρυσής Αυγής? Το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θεωρείτε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση ή όχι? Ακούστε. Η εγκληματική οργάνωση την αποτελούν πρόσωπα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι το κάθε κόμμα που είναι στη Βουλή είναι εγκληματική οργάνωση. Πρόσωπα κατηγορούνται, πρόσωπα, βουλευτές και άλλα πρόσωπα που ανήκουν στη Χρυσή Αυγή, φυσικά πρόσωπα, διότι δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη στο ποινικό δίκαιο, έτσι, φυσικά πρόσωπα, προσωπική ατομική ευθύνη, έχουν ενωθεί, λέει, κάποια μέλη από την κοινοβουλευτική ομάδα και συνέπηξαν, σχημάτισαν, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση του 187 του κώδικα, του ποινικού κώδικα. Δεν λέει καμία κατηγορία ότι, ξέρετε, το κόμμα της Χρυσής Αυγής είναι εγκληματική οργάνωση. Τέτοια κατηγορία δεν υπάρχει, εξ όσων γνωρίζω. Άρα λοιπόν κάποια πρόσωπα συνέστησαν εγκληματική οργάνωση. Μην ξεχνάτε ότι τέτοια εγκληματική οργάνωση είχε συμπήξει και ο Τσοχαντζόπουλος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εγκληματική οργάνωση, το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Καταλάβατε ποια είναι, πώς το θέτω? Ναι, υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο, στους ψηφοφόρους τους. Αν δεν γνωρίζουν νομικά.
Προφανώς δεν θα γνωρίζουν νομικά. Εάν είναι δικηγόροι, θα είναι τιτουλάροι οι δικηγόροι. Έχουν τον τίτλο μόνο. Είναι πολλοί που έχουν το τίτλο του δικηγόρου και δεν ξέρουν που είναι οι ευελπίδων. Θέλω να μου απαντήσετε με συντομία. Το χειρίστηκε σωστά η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, ακούστε, η κυβέρνηση. Η πολιτεία. Δεν θα πω η κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση δεν χειρίζεται τίποτα σωστά. Είναι ανίκανη η κυβέρνηση. Αφού δεν την υπολείπτομαι. Αυτό που είδατε, που έγινε με τη Χρυσή Αυγή, αυτό σας ρωτάω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι αν το χειρίστηκε η δικαστική αρχή. Εάν το χειρίστηκε σωστά η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να έχω άποψη, γιατί λέω έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες δικαστές. Θα σας πω όμως που έκανε λάθος. Θα σας πω που έκανε λάθος η εισαγγελία. Εδώ λοιπόν, αφού ανατίθεται το θέμα στα χέρια της δικαιοσύνης και το έχει αναλάβει η δικαστική εξουσία, το έχουν καλοί ανακριτές κατά την άποψή μου. Η ανάκριση συνεχίζεται, δεν σταματάει. Υπάρχουν άνθρωποι που προφυλακίστηκαν, αποφυλακίστηκαν στην πορεία και φτάσανε στο ακροατήριο και αθώθηκαν. Ενώ άρα δεν προφυλακίστηκαν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν προφυλακίστηκαν, πήγαν στο δικαστήριο και κρατήθηκαν. Πήγαν φυλακή. Υπάρχουν άνθρωποι που αφήθηκαν ελεύθεροι και συνελήφθηκαν μετά. Συνελήφθησαν. Το μόνο που δεν έγινε σωστά. Για την εισαγγελία που μας είπατε. Το μόνο που δεν έγινε σωστά από την εισαγγελία είναι ότι με τον νόμο 3090 ή 3090, όπως λέμε εμείς, ο νόμος 3090 του 2002 απαγορεύει την μαγνητοσκόπηση, την κινηματογράφηση και την φωτογράφηση φυσικών προσώπων όποιον πάσης ιδιότητος οι οποίοι προσάγονται στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. ΟΥΕΠ λέει ο νόμος αυτούς για τους φωτογραφίσεις. Και αν τους φωτογραφίσεις, δεν θα τους βάλεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά έγινε σοου. Να παίζουν τις φυσιογνωμίες. Εδώ είχαμε παρατεταγμένες τις κάμερες και είχαμε αξιωματικό με το walkie-talkie να ειδοποιεί τι ώρα θα κατέβουν για να γίνει το σοου που ρίχνουμε. Ενώ άλλους που έχουν κάνει ταρατουργήματα προσπαθούμε να τους καλύψουμε. Εμάς η δουλειά μας είναι. Κάνετε έτσι στη Χρυσή Αυγή και το θεωρείτε αυτό σύνομο. Θα κάνετε και σε όλα τα άλλα πρόσωπα τα οποία έκαναν πλιάτσικο στα δημόσια ταμεία. Θα κάνετε και σε κάποια πολιτικά πρόσωπα που είναι στη λίστα Λαγκάρντ και τα σκεπάζετε, πάτε να τα κουκουλώσετε. Δεν γίνεται με εμάς να τα κουκουλώσετε. Έτσι. Πολιτικά λαμόγια που κάνανε λαμογές και πάγανε το δημόσιο πλούτο, αυτά θα βγουν στον αέρα, θα βγουν στην επιφάνεια, θα κάτσουν στο καμί, παρά το γεγονός ότι πολλοί θέλουν να μην γίνει αυτό. Σας διαβάζω πάλι ερώτηση τηλεθεατή, έστω ότι βγαίνετε πρώτο κόμμα, τι θα κάνετε με το μνημόνιο. Μπορείτε να μας βγάλετε από αυτή την εξαθλίωση. Το έχουμε πει ότι εμείς θα διαγράψουμε ένα μεγάλο μέρος από το προσώπου οφείλων, το οφειλωμένο ποσό. Δεν το αναγνωρίζουμε διότι είναι επωνίδιστο, καταχρηστικό, αυθαίρετο και επαχθές. Θα κάτσουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση με τους όρους τους δικούς μας εντός των πλαισίων της ατομικής και εθνικής αξιοπρέπειας και περηφάνειας και θα κάτσουμε να μιλήσουμε με αυτούς οι οποίοι μας έδιναν, μας εξόπλιζαν και μας 120 δις τα τελευταία χρόνια να μας εξοπλίζουν για τους συμμάχους μας τον ΝΑΤΟ, τους Τούρκους και θα κάτσουμε να κάνουμε επανασυμφωνία. Διαπραγμάτευση από την αρχή. Γιατί μέχρι τώρα δεν τόλμησε κανείς να κάνει διαπραγμάτευση, αφού προηγουμένως όμως κάνουμε ένα λογιστικό έλεγχο στα εσωτερικά μας, κύριε Μαζάνη. Διότι μέχρι σήμερα τα δικά σας υπήρξαν τα πολιτικά λαμόγια που παρήλασαν, υπήρξαν τα πολιτικά λαμόγια, όποια είναι αυτά, που μέχρι σήμερα ούτε καν σεβάστηκαν τη γενιά τη δική σας, μετά από τόσα χρόνια. Η μοναδική χώρα στον πλανήτη Γη που δεν ήρθαν να παρουσιάσουν ισολογισμό των Ολυμπιακών Αγώνων. Δηλαδή, δεν σας γνωστοποιούν και δεν γνωρίζετε πόσο στήχησε στη γενιά τη δική σας, στη γενιά της ανεργίας, πόσο στήχησαν οι λαμογές που έκαναν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Διαβάζω ερώτηση πάλι τηλεθεατή. Πείτε τα κύριε Καπερνάρο, είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιάς, στη γραμματεία διοικητικός υπάλληλος, καθάριζε φασολάκια. Την ώρα που εξυπηρετούσε εμάς τους φοιτητές, ντροπή τους να γίνει ξεκαθάρισμα επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Δώστε μια λύση, λέει άλλος τηλεθεατής, σε όλους εμάς τους νέους που ετοιμαζόμαστε να φύγουμε στο εξωτερικό. Είναι ερωτήσεις δικές σας, κυρίες και κύριοι, εδώ σε ανοιχτό διάλογο με τους βουλευτές. Αυτόν που καθάριζε φασολάκια. Παρακαλώ να δείχνουμε και πώς μπορούν να στέλνουν τις αυτόν που καθάριζε φασολάκια έπρεπε να τον πάρει μια φωτογραφία, να του κάνει μια μηνυτήρια αναφορά. Να πάει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη, να πάει να αντιμετωπίσει την πειθαρχική, δεν το γνωρίζει αυτό, την πειθαρχική έρευνα
Διότι ενώ ο άλλος δούλευε, αυτός καθάριζε φασολάκια. Τι να κάνουμε. Ναι. Υπάρχουν και επίορκοι. Είναι πολλοί πολίτες που δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τι πρέπει να κάνουν. Όχι, πιστέψτε με, από το ρεπορτάζ βγαίνει αυτό. Δεν γνωρίζουν. Κύριε Μαζάνη, μία αναφορά. Πήγα την τάδε ώρα στο πανεπιστήμιο μου και πήγα στη γραμματεία και είδα τον γραμματέα, τον κύριο Καβερνάρο, που ξέρω εγώ, συμπλήρωνε το πάμε στοίχημα. Με το Μαρκόπουλο. Πολύ απλά, ένας μορφωμένος άνθρωπος φοιτητής, δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουν τα δικαιώματά του, να κάνει μια αναφορά και να πει ότι γνώρισε εκείνη την πήγα σήμερα, γνώρισε ένα υπάλληλο, τον είδα, έχω και μάρτυρα, να και φωτογραφία του, που συμπλήρωνε προπό, ενώ έπρεπε να δουλεύει. Πολύ απλά. Καταθέτει με αριθμό πρωτοκόλλου και παίρνει τη γραμμή. Και ο κύριος Καπερνάρος που συμπλήρωνε προπό θα πάει να αντιμετωπίσει πειθαρχικά και ποινικά αυτό που έκανε. Σας πάω στις τελευταίες εξελίξεις. Αυτά είναι απλούστατα. Έπρεπε μόνοι μας να τα έχουμε λύσει. Λέω όμως ότι πολλοί πολίτες δεν τα γνωρίζουν. Τα γνωρίζει ο φοιτητής. Είναι πανέξυπνος και μπορεί ο φοιτητής να τα γνωρίζει. Τέλος πάντων. Κάποιοι. Τώρα θα σας πάω λίγο. Σας παρακαλώ λίγο νερό, βεβαίως, θα σας φέρουμε. Στον τελευταίο καιρό απασχολεί πολύ την επικαιρότητα το θέμα της μικρής Μαρίας. Όπου βρέθηκαν τελικά οι γονείς της στη Βουλγαρία. Έγινε αποκάλυψη εδώ από το Zoogla.gr. Εγώ δεν θέλω να πάω όμως συγκεκριμένα σε αυτή την υπόθεση. Να σας πάω λίγο στους Ρωμά στη χώρα. Ναι, μην πάμε στους λαθρομετανάστες που λέγαμε νωρίτερα. Μαζί. Μαζί. Ωραία. Θέλω την άποψή σας γι' αυτό. Ξέρω την άποψή σας για τους μετανάστες και τους παράνομους μετανάστες. Οι Ρωμά, κατά την άποψή σας, είναι μετανάστες? Τι ρόλο παίζουν οι Ρωμά στη χώρα μας? Κάποιους λένε Ρωμά, κάποιους λένε Τσιγκάνους. Κάποιοι τους λένε και είναι, διαφορετικά. Είναι, το Ρωμά είναι γενικά. Ναι. Το Ρωμά είναι γιατί έχουν προέλευση Ρουμανία. Δεν είναι όλοι έτσι, γιατί πρέπει να ξέρετε, επειδή έχουν τριβεί στο θέμα, υπάρχουν 7 διάλεκτοι στους Ρωμά, ας τους πούμε, τσιγκάνοι είναι. Τσιγκάνοι μας, οι Έλληνές μας, συνέλληνές μας, που πρέπει να σας πω ότι οι Ρωμά φυλάνε στα νησιά. Έλληνες. Φυλάνε στον Εύρο. Πάνε φαντάρι. Ήταν φίλος μου αδερφικός. Ο Μακαρίτης, ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος, ο σπουδαίος τραγουδιστής. Λοιπόν, υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μορφωθεί, υπάρχουν επιστήμονες, είναι έμποροι πολύ καλοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφομοιωθεί, έχουν ενσωματωθεί και θα έπρεπε ήδη να έχουν, σας ευχαριστώ πολύ, να έχουν ενσωματωθεί περισσότερο και περισσότεροι, διότι υπάρχουν και καλά μυαλά. Όμως, ενώ έχουν πάρει στην Ελλάδα, θα τα βγάλω στον αέρα αυτά, θα βγούνε. Τι έχουν πάρει, κύριε Καπετάν? Συγκεντρώνω τα στοιχεία. Έχουν πέσει τεράστια χρήματα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Ακριβώς, για να... την ενσωμάτωση, βέβαια. Ενσωμάτωση. Ποιοι τα έχουν φάει αυτά λεφτά? Ποιοι τα έχουν φάει? Τα έχουν φάει αυτοί που κυβέρνησαν και δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Σιγά-σιγά θα βγουν όλα στο φως, είπαμε. Εμείς γι' αυτό είμαστε. Λοιπόν, οι Ρωμά, οι Ρωμ, οι Τσιγκάνοι είναι συνέλληνές μας που έπρεπε να τους έχουμε αφομοιώσει. Υποχρεωτικά. Και όσοι δεν ήθελαν, θα βλέπαμε τι θα κάναμε αυτούς που δεν ήθελαν. Το γεγονός όμως ότι τους αφήσαμε να μπουν στο κάδρο αυτό που έχουν αυξηθεί στις τάξεις τους οι έκνομοι, είναι η τεράστια ευθύνη δική μας. Να πάμε εδώ και πολλά χρόνια. Να πάμε και στους μετανάστες, στους παράνομους μετανάστες. Τώρα, δεν χωράει άλλους η χώρα. Τι δεν χωράει άλλους η χώρα, και ποιος σας ρωτάει? Σας στέλνουν συνέχεια. Το μυστικό είναι να σας στείλουν 5 εκατομμύρια. Τώρα είναι 2. Στην ατζέντα του, την αγγλόφωνη ατζέντα του, το δημοσίευσε αυτό η καλή εφημερίδα των συντακτών, στην αγγλόφωνη ατζέντα του ο Σαμαράς, σε σχέση με το Σόιμπλε, όταν ήρθε ο Σόιμπλε τώρα, ήταν η συζήτηση που θα άνοιγε για τους λαθρομετανάστες, να του πει ότι στην Ελλάδα οι λαθρομετανάστες είναι περισσότεροι από τους άνεργους Έλληνες. Άρα, παραδέχεται η κυβέρνηση δια του Σαμαρά ότι οι λαθρομετανάστες είναι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο. Εμείς είχαμε πει ότι είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει και συνεχώς έρχονται. Μην το ψάχνεις. Έχω κάνει εγώ ερώτηση στο Δένδια και μου είπε ότι δεν γνωρίζουν τον αριθμό. Ένα μόνο αριθμό συγκεκριμένο που έχω είναι ότι το πρώτο εξάμηνο του 2012. Επαναλαμβάνω, το πρώτο εξάμηνο του 2012, από τον Εύρο μόνο μπήκαν 48.680 λαθρομετανάστες. Πώς θα φύγουν, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα? Εμείς από το ρεπορτάζ ξέρουμε και το λέμε συνεχώς ότι η Ευρώπη δεν φαίνεται να θέλει να βοηθήσει γι' αυτό. Όταν λένε πίσω, αφήστε την Ελλάδα, ας υπάρχει το θέμα της μετανάστευσης, δίνουν κάποια λεφτά, κάποια χρήματα και για τα κέντρα κράτησης και για κάποια άλλα προγράμματα. Όμως, ποια είναι η λύση? Μάλιστα.
2-3 πράγματα. Δεν την ακούμε. Κύριε Μαζάνη, είναι να αποφασίσουμε εμείς να αποφασίσουμε ότι υπάρχει λύση. Μα, διπλωματική απάντηση. Εάν δεν το συζητάμε και δεν τολμούμε να αποφασίσουμε ότι υπάρχει λύση, δηλαδή εάν δεν υπάρξει πολιτική βούληση, τι λύση να ψάξουμε να βρούμε όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση? Όταν δεν κάτσουμε κάτω και πούμε, ελάτε εδώ κύριοι Ευρωπαίοι. Ναι, έχουν ακουστεί οι προτάσεις, για παράδειγμα, να καταγγείλουμε το Σέγγεν, να αναθεωρήσουμε το Δουβλίνο. Εδώ το θέμα είναι να μην υπογράψουμε το Δουβλίνο 3, το οποίο θα είναι παχθέστερο το Δουβλίνο 2. Το Δουβλίνο 2, για να θυμίζουμε στους παλιούς και να μαθαίνουν οι νεότεροι, το υπέγραψε ο Σπιθαμιαίος Σιμίτης, όχι μόνο προς το δέμας, πολιτικά Σπιθαμιαίος, μαζί με τον Γεωργάκη. Το Γεωργάκη ήταν τότε υπουργός εξωτερικών. Αυτοί οι δύο υπέγραψαν το Δουβλίνο 2. Και τι υπέγραψαν και δέχτηκαν? Ότι αν έρθουν όποιοι έρχουν και πάνε και δηλώνουν και καταθέτουν αίτηση χορηγήσεως ασύλου, αν φύγει αυτός οποτεδήποτε με οποιονδήποτε τρόπο και τον συλλάβουν στη Δανία, τότε εφόσον διακριβωθεί από τη Frontex ότι έχει υποβάλει αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα, τον επιστρέφουν στην Ελλάδα, διότι εδώ υπέβαλε το πρώτον αίτηση για να πάρει άσυλο. Αυτά υπέγραψαν αυτοί οι τύποι. Καταλάβατε? Πάμε τώρα λοιπόν και τους λέμε, ωραία, τα υπέγραψαν, και θέλετε τώρα εμείς να γίνουμε Σιμίτης και Γεωργάκης και να πούμε ότι συνεχίζεται? Δεν γίνεται, ρε μεγάλε. Διότι το ποσοστιαία να το πάρουμε, εμείς δεχόμαστε κάποιους ανθρώπους που αγαπάνε την Ελλάδα, που αγαπάνε τους Έλληνες, που θέλουν να ενσωματωθούν, που είναι νοικοκυρέοι, που έρχονται να δουλέψουν, όχι να κάνουν κακό, όχι να βλάψουν, όχι να υποσκάψουν, όχι να υπονομεύσουν, να τους δεχτούμε. Αλλά να έχουμε τις δυνατότητες. Όταν εγώ έχω δυνατότητα να έχω ένα ποσοστό 5%, πόσο μπορώ να έχω στην κατάσταση που είμαι? Και εσύ μου στέλνεις να μου τους κάνεις 20, δεν γίνεται, ρε. Θα τους δώσω εγώ τα εφόδια, τα τυπικά. Καταργώ αυτό που έχω υπογράψει. Υπέγραψα, ναι, το ξεϋπογράφω. Πάρ' τους στη Δανία και πάρ' τους στη Γερμανία, που είσαι καλό παιδί, να τους φιλοξενείς εσύ. Να τους περιθάλψεις εσύ στο δικό σου ευαγγελισμό και στο δικό σου παιδόν, Μερκελάρα. Τι θα μας κάνουν δηλαδή? Για πες μου. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω, σας μεταφέρω το ρεπορτάζ. Έτσι θα κάνουμε εμείς. Βρίσκεστε στη Βουλή. Αν μου πέφτει λόγο σε μένα, έτσι θα κάνω. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τελειώνει εδώ η σημερινή μας συνέντευξη. Κοιτάξτε, να πω το εξής. Ναι. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω. Να κλείσουμε το... Ακούστε. Εάν έρθω στην αυλή σας, στην εξώπορτά σας, και ενώ δεν θέλετε να περάσω μέσα, μπαίνω γι' με τον τρόπο μου. Και ενώ δεν θέλετε να πατήσω το γρασίδι σας, τον κήπο σας, πατάω στον κήπο σας και δεν αντιδράτε. Όταν με τα λασπωμένα πόδια μου μπαίνω μέσα στο σκαλοπάτσα, στη βεράντα σας και δεν αντιδράτε. Όταν μπαίνω μέσα στο σπίτι σας με τα σκούπιστα ποδάρια μου χωρίς να το θέλετε και δεν αντιδράτε. Όταν ανεβαίνω με τα παπούτσια αυτά τα λερωμένα πάνω στο κρεβάτι σας και δεν αντιδράτε, τότε να είστε, να περιμένετε να σας κάνουν πολλά, κύριε Μαζάνη. Και εμείς δεν είμαστε σαν για αυτούς. Ούτε Σαμαράδες είμαστε εμείς, ούτε Βενιζέλη. Δεν μας κρατάει κανένας. Είμαστε εδώ Έλληνες, ανεξάρτητοι. Υπάρχουν Έλληνες ανεξάρτητοι, πατριώτες, εθνικά υπερήφανοι, εθνικά αξιοπρεπείς, αυτοί που πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν είναι οικόπεδο και είναι πατρίδα. Θα σας ευχηθώ και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστήσω πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ. Καλή συνέχεια στο έργο που κάνετε στη Βουλή, στις ερωτήσεις σας και στη μάχη που δίνετε. Και καλή επιτυχία και στις εκλογές που έρχονται. Και να ευχηθείτε και σε αυτούς που ερωτώ να μου απαντούν, διότι οποιοδήποτε αρνείται. Είχαμε και άλλες ερωτήσεις. Όποιος αρνείται σε ερωτήσεις μου να απαντήσει, εγώ συνεχίζω και θα του κάνω μηνυτήριες αναφορές. Θα ποινικοποιήσω εγώ την πολιτική ζωή. Θα πάνε, θα κάτσω στο σκαμνί. Όλοι. Δεν έχει. Τους τιμώρησε ο λαός, τους έστειλε στο σπίτι του. Σπιτικό δίκαιο για μας δεν έχει. Είμαστε όλοι οι ίδιοι. Όποιος είναι και ο υπουργός, επιβαρυντικότερη περίπτωση θα πάει πιο πολύ φυλακή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Διάβασα όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορούσα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, φυσικά και ερωτήσεις, και θα τις μεταφέρουμε εμείς, να είστε σίγουροι, στους πολιτικούς. Στο έχω θέμα 2011 @gmail.com και μέσω φυσικά της σελίδας μας στο Facebook. Τα social media υπάρχουν σε αυτήν εδώ την εκπομπή και φυσικά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλό σας απόγευμα.